Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Εκεί παίξαμε και χάσαμε, δυστυχώς. Σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει η είδηση της μετακόμισης του Καβάλα Easter Show στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτήματα για το τι έφταξε αμέτρητα, αλλά οι απαντήσεις για τους περισσότερους είναι ανώφελο να δοθούν ετεροχρονισμένα, μιας και οι αποφάσεις έχουν πάρθει και είναι οριστικές. Η τοπική κοινωνία βάζει αρνητικό πρόσημο στην εξέλιξη της υπόθεσης, που μοναδική χαμένη σύμφωνα και με τις τοποθετήσεις των φορέων φαίνεται να είναι η Καβάλα. Το τριήμερο των εκδηλώσεων φαίνεται πως θα στοιχήσει με την απουσία του στα ταμεία των καταστημάτων εστίασης, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Εκείνη την περίοδο του Air Show μία αύξηση στην κινητικότητά μας και το πιο ευχάριστο ήταν ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος ήταν έξω από την πόλη μας, έξω από τον νομό μας, ο οποίος μας επισκεπτόταν. Αυτό αυτή τη στιγμή μάλλον χάνεται. Πρακτικά δηλαδή ένας ακόμα τρόπος έλξης κόσμου στην πόλη μας, πόσο μάλλον στο δικό μας το κομμάτι της παραλίας, που δεν είναι μόνο η παραλία που ήταν ωφελημένη βέβαια, και αυτό χάνεται. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Θα πρέπει τώρα να βρούμε κάτι δηλαδή σαν τόπος ώστε να αντικαταστήσουμε το χαμένο κομμάτι και φυσικά το χρόνιο πρόβλημα που έχουμε, που θέλουμε επιπλέον πράγματα στην πόλη μας για να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μας. Και αν μπορούμε να μιλήσουμε σαν Καβάλα, σαν τόπο διαμονής στην Καβάλα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κρίμα που, πώς να το πω τώρα, μια δραστηριότητα που υπήρχε στην περιοχή μας φεύγει, εξαφανίζεται. Ευελπιστώ οι θύνοντες να βρουν κάτι να το αντικαταστήσουν. Καλώς και βλέπαμε τουρίστες από διαφορετικές περιοχές και δεν σας κρύβω ότι υπήρχε κόσμος και από το εξωτερικό. Υπήρχε κόσμος που ερχόταν από Βουλγαρία, Ρουμανία και από άλλα κράτη, ο οποίος ερχόταν καθαρά και μόνο για να δει το Air Show και φυσικά παράλληλα να κάνει και το τριήμερό του, να περάσει τις ημέρες του στον τόπο μας. Αυτό το πράγμα τώρα φεύγει, είναι όπως το είπαμε. Δεν ξαφνιάστηκα με την είδηση. Το σοου δεν μπορούσε να συνεχίσει ως δημόσιο και έπρεπε να βρεθεί κάποιο άλλο μοτίβο. Αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας αλλά και ελεύθερος επαγγελματίας στην εστίαση, Δημοσθένης Τουλκίδης. Για εμένα, να το ξεκινήσω από εκεί, δεν είναι τόσο κεραυνός. Η προσπάθεια από το 2014 ήταν ακριβώς αυτή, να βρούμε ένα μοτίβο άλλο, μια νοοτροπία άλλη για να τρέχει αυτό το σοου. Το σοου αυτό δεν μπορούσε να είναι ένα δημόσιο σοου. Ήταν σαφές ότι κάποτε θα στενέψουν τα περιθώρια πληρωμής και θα προκύψει κάτι τέτοιο. Πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και να που έγινε ανυπέρβλητο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα σε αυτό το σοου ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει με κάποιο τύπου ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να μπορεί να φέρνει χρήμα στην πόλη και όχι να παίρνει χρήμα από την πόλη. Τώρα από εκεί και μετά, δυστυχώς έτσι πορευθήκαμε. Κανείς δεν πήρε την πρωτοβουλία να το αλλάξει. Και όταν πια τα λεφτά ανεβαίνουν και οι δυνατότητες μικραίνουν και μικραίνουν, κάποτε βρεθήκαμε σε αυτή την περίπτωση να χάσουμε ένα από τα σημαντικότερα, θεωρώ, εγχειρήματα της πόλης, που την προωθούσε συνεχώς όλη τη χρονιά και οι εικόνες ταξιδεύανε παντού. Δυστυχώς αυτό το χάσαμε. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, δεν το πήρε η Θεσσαλονίκη, το πήρε η Ελέξπο. Κάτι σημαίνει γι' αυτό. Δεν ασχολήθηκε ο Δήμος. Ασχολείται η Ελέξπο. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί άλλο τόσο και άλλο τόσο σε χρήματα και κλείσιμο χώρο. Συνεπώς, εκεί παίξαμε και χάσαμε. Δυστυχώς. Τώρα, ως προς το επιχειρηματικό κομμάτι, θα σας έλεγα ότι ήταν φυσικά ένα τρίμερο πολύ καλού τζίρου, ναι, αλλά και πάλι φτιαγμένο άτακτα. Δηλαδή, εδώ σε εμάς που έχουμε προνομιακά τραπέζια παραλιακά, την ημέρα του Air Show μπροστά από τα τραπέζια είχα δεκάδες κόσμου μπροστά από τους πελάτες μου να κοιτάνε. Δεν έκλεινε ο μόλος, δεν γινόταν, θα έπρεπε να είναι ένα πριβέ σημείο εδώ. Τι να σας πω, γενικά υπήρχε μια τσαπατσουλιά, δεν θα πω γιατί ήταν μια πολύ σφιχτή οργάνωση, αλλά υπήρχε μια νοοτροπία, έλα εντάξει θα γίνει. Έπρεπε να είχε στηθεί από πολύ νωρίτερα σε τελείως άλλες βάσεις. Δεν στήθηκε ποτέ, έμεινε να είναι ένα one man show στην πραγματικότητα, το οποίο one man το πήρε και το πήγε Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καυτή πατάτα δεν πέφτει στα χέρια ενός και μόνο ανθρώπου, αλλά σε πολλούς. Ήδη το βάρος, πού πέφτει ακριβώς? Σε όλους μας θα έλεγα, σε όλους μας. Σε όσους δεν καταφέραμε να του αλλάξουμε το στόχο, την νοοτροπία και να το περάσουμε σε ένα άλλο μοτίβο διοργάνωσης. Το 2014 προσπάθησα να φέρω σε επαφή
και τους διοργανωτές και όλους τους εμπλεκόμενους μαζί και με την εταιρεία πιλότων που έχουμε στην πόλη, που έχει την απόλυτη τεχνογνωσία σε τέτοιου είδους διαδικασίες, για να μπορέσει να υπάρξει ένα ιδιωτικό δημόσιο σύμπλεγμα, όπως είναι και η ΕΛΕΞΠΟ, η οποία ουσιαστικά είναι μονομετοχική του ΤΑΙΠΕΔ και έχει ένα διοικητικό συμβούλιο με βιομηχάνους, με εμπορικά επιμελητήρια και ούτω καθεξής. Για να μπορέσει για εμένα να γίνει αυτό που σας περιέγραψα. Να νοικιάζεται η καβάλα από κάποιον διοργανωτή, ο οποίος θα έχει ένα άλλο κίνητρο και μια άλλη δυνατότητα να κάνει πράγματα, να αφήνει τα χρήματα στην καβάλα, να παίρνει χρήματα. Εγώ ευχαρίστως θα έδινα λεφτά σε κάποιον, αν αυτό ήταν πριβέ και εκείνη τη μέρα ερχόταν εδώ πελάτες που θα βλέπανε αποκλειστικά σε ένα τέτοιο επίπεδο το show. Διότι εγώ τα λεφτά θα τα έπαιρνα πίσω, βεβαίως. Και στην πόλη θα μέρανε και εγώ θα έπαιρνα και αυτός που θα οργάνωνε θα έπαιρνε και το show θα ήταν ακόμα εδώ. Δυστυχώς χάσαμε.